Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Όσιο Ιάκωβο τον Ενεβία. Κοιμήθηκε το 1991, γεννήθηκε το 1920. Ουσιαστικά είναι ένας σύγχρονος συνάνθρωπός μας και είναι επίσημα Άγιος της Εκκλησίας μας. Τι έχει να μας δώσει, ποια ήταν η ζωή του, γιατί είναι τόσο σημαντική και είναι επίσημα Άγιος της Εκκλησίας μας, θα συζητήσουμε με τους σημερινούς εκλεκτούς καλεσμένους μας. Πριν τους παρουσιάσω, να πω βέβαια πως όπως κάθε Κυριακή, η εκπομπή μας πραγματοποιείται με την ευλογία και την πατρική αγάπη του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Κάθε Κυριακή έχουμε στενούς εκλεκτούς κληρικούς συνεργάτες του για να συζητήσουμε. Έτσι σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον πατέρα Νικόλαο. Ο πατέρας Νικόλαος είναι εφημέριος στον Ιερό Ναό Αγίου Μύρωνος, εδώ στο Ηράκλειο. Την ευχή σας, πατέρα Νικόλα, μεγάλη μας χαρά. Και δική μου χαρά. Να είστε καλά. Οι υπόλοιποι καλεσμένοι μας θα είναι τηλεφωνικά. Ωραία. Μέχρι να τους έχουμε κοντά μας, να ξεκινήσουμε με εσάς και να ρωτήσω, για να τον γνωρίσουμε, να μας πείτε λίγα λόγια για τη ζωή του, πού έδρασε, πώς έζησε. Και γιατί η Εκκλησία μας τον ξεχώρισε τόσο νωρίς. Ναι, ευχαριστώ πολύ για την δική μας μεγάλη χαρά. Αλλά παραπάνω να ευχαριστήσουμε τον Σεβασμιότατο Ποιμενάρχη μας, Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ. Ευγένιο, ο οποίος με την πατρική του αγάπη και την απλότητα της καρδιάς του φροντίζει για αυτό εδώ το βήμα της Εκκλησίας που λέγεται Ορθόδοξος Λόγος. Ο Άγιος Ιάκωβος ο Τσαγκίκης είναι γέννημα και θρέμα του χωριού Λιβύση, της Μάκρης, της Μικράς Ασίας. Μάλιστα. Είναι απέναντι από τη Ρόδο. Μάλιστα. Γεννήθηκε το 1920. Σε μικρή ηλικία ήρθε το 1922, σε ηλικία 12. Σε μικρές ηλικίες καταστροφή, φαντάζομαι. Ήρθε στον Πειραιά, όταν έγιναν οι ανταλλαγές των πληθυσμών. Δεν τον άφησε ο πατέρας του να τελειώσει ούτε το δημοτικό σχολείο. Γιατί οι συνθήκες ήταν πάρα πολύ δύσκολες, ήταν φτωχός, η οικογένεια του ήταν φτωχή. Και αυτό το οποίο χαρακτήριζε τον Άγιο Ιάκωβο τον Ενεβία είναι η ανατροφή που του έδωσε η μητέρα του. Η μητέρα του, η Θεοδώρα, ήταν ένας άνθρωπος πάρα πολύ ευσεβής, ήταν ασκήτρια κατά κόσμον και αυτή του έδωσε όλα τα εφόδια και όλα τα παραδείγματα για να γίνει αργότερα αυτό το οποίο έγινε. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε, που έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ότι εάν θέλετε να δείτε καλούς ιερείς και αρχιερείς, να μας δώσετε καλές οικογένειες και καλές μανάδες. Ναι, αυτό στο πρόσωπο του Αγίου Ιακώβου του Ενεβία πραγματοποιήθηκε στο έπακρον. Ένα χαρακτηριστικό το οποίο μου κάνει μεγάλη εντύπωση και θα το αναφέρω είναι ότι όταν ήρθαν τα καράβια από την Μικρά Ασία στην ανταλλαγή των πληθυσμών το 1922, έλεγε ο Άγιος Ιάκωβος ο Ενεβία ο Τσαλίκης ότι άκουσαν, λέει, στην Ελλάδα, στον Πειραιά, στο λιμάνι, να βρίζουν οι λιμενεργάτες τον Χριστό και την Παναγία. Α, ναι. Και αυτοί είχαν τέτοια μεγάλη ευλάβεια και τέτοιο βίωμα πνευματικό από τις αρισμόνιτες πατρίδες, που είπαν να γυρίσουμε πίσω και ας ζούμε με τους Τούρκους, ναι, παρά να ακούμε, ναι, να βρίζουν τα θεία. Αυτό το επαναλάμβανε γίνοντας πολλές φορές με πόνο στην Ελλάδα. Οι γονείς του έζησαν σε ένα χωριό της Εύβοιας, στα νότια της Εύβοιας, συγκεκριμένα στο χωριό Φαράκλα, όπου ο γίνοντας πια δουλεύει με τον πατέρα του και προσπαθεί να βγάλουν τα προστοζήν. Από μικρός αγάπησε την προσευχή, έβλεπε τη μητέρα του, η οποία έκανε πολλές μετάνοιες, έκανε υπορβολικές νηστείες, είχε μια βαθιά πνευματική ζωή και εκείνος προσπάθησε να τη μιμηθεί. Λένε ότι στο χωριό της Εύβοιας, από όταν ήταν μικρός ο Άγιος Ιάκωβος, επειδή εκείνα τα χρόνια ήταν δύσκολα και δεν υπήρχαν γιατροί στα χωριά και δεν υπήρχε αυτό το οποίο σήμερα βρίσκει κανείς πολύ εύκολα ακόμα και στα χωριά, φώναζαν τον
Άγιο Ιάκωβο που ήταν μικρό παιδάκι και εκείνος διάβαζε προσευχές, γονάτιζε, προσευχόταν, είχε κάποια παλιά βιβλία της μητέρας του και γινόταν καλά οι άρρωστοι. Ναι. Και από μικρό παιδί τον φώναζαν γέροντα. Αυτό του έμεινε μέχρι και σήμερα. Λέμε ο γέροντας της Εύβοιας, του γέροντας, τον μνημονεύεται ως γέροντας. Γιατί από τη μικρή ηλικία, την ηλικία περίπου των 15 ετών, είχε αυτό το χάρισμα από το Θεό, το θαυματουργικό, να διαβάζει ευχές και προσευχές και οι άνθρωποι να γίνονται καλά. Αυτό έκανε τους ανθρώπους, αλλά και τους γονείς του, να καταλάβουν ότι είχαν ένα παιδί μαζί τους που δεν ήταν όπως τα συνηθισμένα παιδιά. Είχε δε τόση αγάπη ο γέροντας προς την ιεροσύνη, ούτως ώστε έλεγε ότι όταν έβλεπε τον παπά του χωριού Φαράκλα να λειτουργεί, τον έβλεπε μέσα σε ένα φως και να μην πατούσε στη γη, να μην πατάει στη γη. Και αυτό του έκανε μεγάλη εντύπωση όταν τον κάλεσε ο ιερέας του χωριού, σκεφτείτε τώρα, ο ιερέας του χωριού, κάλεσε τον μικρό Ιάκωβο, επειδή η παπαδιά έπρεπε να γεννήσει ένα από τα πολλά παιδιά που είχε ο ιερέας, δεν θυμάμαι ακριβώς τον αριθμό του παιδιού αυτού, και δεν μπορούσε να γεννήσει εύκολα. Mm. Πήρα, λέει ο Άγιος Ιάκωβος, πήρα και εγώ ένα μικρό προσευχητάριο που είχα παλιό, πήγα λίγο γονάτισα εκεί πέρα με πολύ ντροπή, με πολύ συστολή, γονάτισα και προσευχήθηκα και η παπαδιά λέει, γέννησε. Τότε λέει, πρώτη φορά είδα τον παπά να φοράει από μέσα πατερών και κατάλαβα ότι και ο παπάς είναι ένας άνθρωπος. Ναι. Αυτό υπάρχει από διήγηση που έκανε ο άνθρωπος. Από διήγηση του Αγίου. Από διήγηση του Αγίου του Αγίου. Και μάλιστα είχε υπερβολική αγάπη στην Αγία Παρασκευή. Η Αγία Παρασκευή ήταν η δεύτερη του μάνα, μετά τη μητέρα του Θεοδώρα. Υπήρχε ένα κλεισάκι εκεί μικρό, απέραιτο, και εκεί πήγαινε ο πατήρ Ιάκωβος ως μικρό παιδί τα βράδια, χωρίς να τον γνωρίζει κανείς, και προσευχόταν ώσπου ένα βράδυ συνάντησε την Αγία Παρασκευή και του είπε για τις προσευχές που κάνει στο σπίτι μου, τι θες να σου δώσω. Ναι, ναι. Και ο Άγιος λέει, δεν ξέρω να σου πω, θα ρωτήσω τη μητέρα μου. Πάει λοιπόν, ρωτάει τη μητέρα του Θεοδώρα και του λέει η μητέρα του, να της πεις παιδί μου να σου δώσει τύχη, τύχη να σου δώσει. Ναι. Και όταν ο γέροντας αργότερα πήγε στο μοναστήρι του Οσίου Δαβίδ, το οποίο είναι ένα χτίσμα του 18ου αιώνα και το ανακαίνισε και έγινε ο πνευματικός πατέρας και καθοδηγητής πολλών ανθρώπων, έλεγε, μα δεν μου έδωσε, λέει, ο Θεός αυτό που μου ζητούσε και η μητέρα μου και ζήτησα στην Αγία Παρασκευή, μου το έδωσε. Μου έδωσε, λέει, τόση τύχη που εδώ στο μοναστήρι έρχονται και αναπαύονται από πατριάρχες, από αρχιερείς, από κληρικούς, από μοναχούς, από κάθε είδους κοινωνικού στρώματος και βρίσκουν την ανάπαυσή του. Ποιος είμαι εγώ που έγινα ιερέας του Θεού του Υψίστου και πήρα τόσα χαρίσματα από το Θεό. Ναι. Αναγνώριζε δηλαδή ότι βέβαια ό,τι είχε ήταν από το Θεό, γιατί ήταν άνθρωπος υπερβολικής ταπείνωσης. Αλλά ποτέ το ένιωθε, το ένιωθε και το έλεγε. Και το έλεγε. Ώσπου το 1900, ο γέροντας πήγε στο μοναστήρι το 1952. Α, μάλιστα. Βρήκε κάποιους αμόναχους μοναχούς, η μονή ήταν σε αθεία κατάσταση και επειδή δεν τον είδαν με καλό μάτι, αυτοί οι άνθρωποι τον έβαλαν να κοιμάται σε ένα μέρος που ήταν δίπλα από τα ζώα της μονής. Εκείνος όμως δεν απογοητεύτηκε. Σιγά σιγά προσπάθησε μαζί με ένα μοναχό, τον πατέρα Ευθύμιο, να κάνει τις ακολουθίες τις καθημερινές. Έφευγε και πήγαινε στο ασκητήριο του Οσίου Δαβίδ, του γέροντος της μονής, όπου είναι αφιερωμένη η μονή, και εκεί έμενε όλη τη βδομάδα και προσευχόταν και γύριζε μόνο τα Σάββατα για τις ακολουθίες. Ο γέροντας με όλη αυτή την προσπάθεια, πρώτα απ' όλα την πνευματική, που είναι και η βάση όλων των άλλων, με το να προσεύχεται,
να αγρυπνεί, να νηστεύει, κατόρθωσε να φτάσει σε μέτρα τα οποία πέρα από τον εαυτό του βοήθησε και άλλους ανθρώπους να έρθουν κοντά. Και όταν πια ήταν ο κατάγελος καιρός του 1975, εκείνος χειροτονείται ιερέας, γίνεται πνευματικός. Α, από το 52 που πήγε, το 75, μετά από μια 75, εικοσιετία βέβαια, και έγινε, ιερέας. Έγινε ιερέας. Ήταν απλώς και μοναχός, και λαϊκός στην αρχή μοναχός. Μοναχός, το 75 γίνεται κληρικός και πνευματικός, και ηγούμενος. Α, και έγινε και μαζί, ηγούμενος, στο ίδιο μοναστήρι. Στο ίδιο μοναστήρι. Ο πρώτος άνθρωπος ο οποίος τον βοήθησε και ήταν δίπλα του ήταν ο μετέπειτα ηγούμενος, ο πατήρ Κύριλλος, ο οποίος και εκείνος έχει κοιμηθεί. Έγινε αργότερα και εκείνος ηγούμενος. Έγινε ηγούμενος μετά τον Άγιο Ιάκωβο τον Νεβία. Εκεί λοιπόν ο γέροντας, όταν έγινε ηγούμενος, άρχισε να μαζέπεται πλήθος ανθρώπων κοντά του, όπως του υποσχέθηκε η Αγία Παρασκευή, και προσπάθησε να καθοδηγεί με απλότητα, με ταπείνωση τους ανθρώπους. Και χωρίς, αυτό θα το τονίσουμε, ναι, να δημιουργεί αισθήματα γεροντισμού και οπαδούς. Δηλαδή να θέλει να κατευθύνει πρόσωπα, αλλά ήταν με τη χάρη να δίνει όσοι πήγαιναν ελεύθερα κοντά του. Αυτό εννοείται. Η χάρη που, την οποία απόκτησε από το Άγιο Πνεύμα, ναι, ναι, έκαναν τους ανθρώπους να πλησιάσουν κοντά του, χωρίς εκείνος να το επιδιώκει. Μα, πολύ σημαντικό, είπατε και για τη ζωή. Θα ρωτήσω κάποια πράγματα. Ναι. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα επανέλθουμε μετά. Είναι μαζί μας ο κύριος Γεώργιος Κεσελόπουλος, είναι διδάκτορ θεολογίας και επισκέπτης καθηγητής της Θεολογικής Σχολής Λόγος της Εκκλησίας της Αλβανίας. Κύριε Κεσελόπουλε, καλησπέρα από την Κρήτη, ευχαριστούμε θερμά που είστε κοντά μας. Καλησπέρα σας, είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που μετά από αρκετά χρόνια ξαναμιλάμε έστω και με αυτόν τον τρόπο. Ναι, και εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ. Είναι και το θέμα σημαντικό, η Εύβοια, νομίζω από εκεί κοντά κατάγεστε εσείς. Είναι ο τόπος καταγωγής μας, ναι, η οικογενειακός, ναι, η Χαλκίδα. Να ρωτήσω έτσι και ανθρώπινα, τον θυμάστε καθόλου, τον είχατε δει ποτέ από κοντά, είχατε κάποια, ναι, ανθρώπινη συναναστροφή, θα έχει ενδιαφέρον για τη συζήτησή μας. Ναι, δόξα τω Θεώ, είχαμε την μεγάλη ευλογία αυτή, παιδιόθεν έτσι. Μ' αξίωσε ο Θεός να πηγαίνω με την οικογένειά μου πάνω στο μοναστήρι. Μάλιστα, εμείς δεν είχαμε οικογενειακό αυτοκίνητο, ας πούμε. Δεν είχαμε. Ναι, ναι, ναι. Μας εξυπηρετούσε έτσι, μας ανέβαζε τακτικά όμως το γέροντα. Ένα πολύ στενό πνευματικό του παιδί που ήταν και παιδικός φίλος του πατέρα μου, ο μακαριστός Μητροπολίτης μετά της Ανίου και Σιατής της ο Παύλος. Α, μάλιστα. Και πηγαίναμε τακτικά, πηγαίναμε πριν ακόμα αρχίσει έτσι ο υπερβολικά πολλής κόσμος. Ναι. Υπήρχαν φορές που ήμασταν εγώ, οι γονείς μου, ο Ατήρ Παύλος και ο γέροντας για μέρες έτσι το χειμώνα, σε κάποιες έτσι περιόδους πιο μελιτές, που δεν είχε τόσο επισκεψιμότητα το μοναστήρι, με αποτέλεσμα έτσι, να το ζήσουμε λίγο περισσότερο τον Άγιο, να έχω κι εγώ κάποιες μνήμες, βέβαια, κάποιες εμπειρίες, οι οποίες είναι φώδιο ζωής και όσο και αν δεν το καταλαβαίνεις τότε, στην πορεία το ζεις και το νιώθεις, να σας πω. Φαντάζομαι μετά το καταλάβατε πολύ περισσότερο, το εκτιμήσατε, συνειδητοποίησατε κάποια πράγματα που έλεγε. Ακριβώς έτσι όπως το λέτε. Εγώ ήμουν παιδάκι και καθόμασταν με έναν απλό, πάρα πολύ απλό ιερέα, ο οποίος σου διηγεί το ιστορίες, είχε μια άνεση με τους γονείς μου και με τον πατέρα Παύλο, το μακαριστό Σανίου. Οπότε μας έλεγε πολλά προσωπικά βιώματα και πολλές προσωπικές ιστορίες. Ναι. Άλλες φορές με συνομιλία προσωπική με τους Αγίους, τον Άγιο Ιωάννη τον Ρώσο, τον Όσιο Δαβίδ και άλλους Αγίους. Άλλες φορές με πάλι
με τους δαίμονες, άλλη φορά με επισκέψεις αγγέλων, τα οποία τα έλεγε την ώρα που μας μαγείρευε, ας πούμε, λίγα μακαρόνια ή παπερδίκια, ναι, 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 ας πούμε. Χωρίς, έτσι, με μια φοβερή απλότητα, δεν στο έλεγε για να εντυπωσιάσει, για να... Αυτή ήταν η καθημερινότητά του. Ναι. Αλλά τελικά, κάποια στιγμή στη ζωή μου, σε μια δύσκολη φάση, συνειδητοποιώ ότι, κοίταξε τώρα, αυτή η ιστορία κολλούσε με εκείνο το περιστατικό που έχω ζήσει. Α, αυτή η ιστορία, ναι, ανακαλούταν στη μνήμη μου αυτές οι ιστορίες που είχα ακούσει παιδάκι σε συγκεκριμένες στιγμές της ζωής μου, και τελικά οι ιστορίες αυτές ήταν το κλειδί, η λύση για το όποιο πρόβλημα είχα κάποια στιγμή. Ναι. Οπότε νομίζω, αν ερμηνεύω σωστά, τελικά τίποτα από όλες αυτές τις ιστορίες δεν ήταν τυχαία, δεν τις έλεγε ο γέροντας για να περνάει έτσι η ώρα. Να σας πω μόνο ένα περιστατικό. Ναι, βέβαια, βέβαια, με χαρά. Εγώ μικρός είχα, σαν παιδάκι, ας πούμε, μια σκοτοφοβία, μια έτσι... φοβόμουν λίγο το σκοτάδι παραπάνω, να μείνω σε ένα δωμάτιο με κλεισμένο φως μόνος μου. Μιλάμε τώρα για μια ηλικία κάτω από 5 χρονών αυτό. Ναι. Και είμαστε στο γέροντα και λέει, τα βράδια που ξυπνάω για να πάω στο ασκητήριο, γιατί έφευγε από το μοναστήρι το βράδυ και πήγαινε λίγο πιο πέρα σε ένα σπήλαιο που ήταν το ασκητήριο του Οσίου Δαβίδ. Και προσευχόταν εκεί και το πρωί επέστρεφε στο μοναστήρι. Μου εμφανίζεται ο δαίμονας σαν μαύρα σκυλιά με κόκκινα μάτια για να με φοβήσει και με κυκλώνει. Mm. Εγώ όμως, λέει, στέκομαι και λέω, και κάνοντας το σημείο του σταυρού, ευλογώντας, δηλαδή μας έδειχνε το χέρι του σε στάση ευλογίας, αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτω σαν οι εχθροί αυτού. Και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτών και σκάνε, λέει, αυτά τα σκυλιά τα μαύρα. Mm. Αυτό τώρα, με το που το είπε ο γέροντας, σαν να έφυγε από πάνω μου αυτή η επίδραση του φόβου. Ναι, αυτό, ναι. Αυτό το, δηλαδή, από τότε σαν να μου πήρε ο γέροντας αυτό το φόβο. Σαν να το είπε ειδικά για εσάς που είχατε αυτό το θέμα και μικρό παιδί. Ναι, μικρός, έκανε διάλογο με ένα πολύ μικρό παιδί. Ναι. Μικρός. Χωρίς να του έχω αναφέρει, να του έχουμε πει ότι, γιατί, εντάξει, ένα παιδάκι 4 χρονών μπορεί να έχει κάποιος, να φοβάται μόνο του στο σκοτάδι, ας πούμε. Αλλά δεν το είχαμε κάνει θέμα. Και μετά έβλεπα ότι δεν έλεγε τίποτα τυχαία από όλες αυτές τις ιστορίες. Όλες οι ιστορίες του κλειδώνανε και ανταποκρινόντουσαν και σε πράγματα που σε μεταγενέστερη φάση απασχολούσαν τη ζωή μου. Mm. Είναι κλασικό αυτό που μας έλεγε, ότι βλέπω τον δαίμονα να πλησιάζει το μοναστήρι, αλλά δεν τολμάει πέρα από τη σκεπή να έρθει πιο κοντά, γιατί στο μοναστήρι κάνουμε κάθε μέρα τη Θεία Λειτουργία, την οποία δεν την αντέχει. Τονίζοντάς μας το πόσο σημαντικό είναι η Θεία Λειτουργία αυτή καθεαυτή και πόσο ακόμα σημαντικό είναι η συχνή Θεία Λειτουργία. Ναι. Και εδώ πέρα επιτρέψτε μου ένα μικρό σχόλιο, έτσι συγκινημένος το λέω, γιατί μια χρονιά μ' άξιωσε ο Θεός και πέρασα κι εγώ από την Κρήτη και ήμουν πολύ κοντά στον προηγούμενο μακαριότατο. Και τον θυμάμαι ότι αυτός ο άνθρωπος είχε αυτό τους το χάρισμα του να λειτουργεί καθημερινά. Δεν υπήρχε μέρα που να ήμασταν και να μην λειτουργήσει, έστω και ανεπίσημα. Ο πρώην Κρήτης Ειρηναίος, βέβαια. Ο Ειρηναίος. Όσο τον, δηλαδή, όσο τον έζησε από κοντά, ήδη από την εποχή. Λειτουργούσε καθημερινά. Από την εποχή που τον ήξερα από τα Χανιά, αλλά και μετά. Δεν υπήρχε μέρα που να μην έχουμε Θεία Λειτουργία. Έστω και 3 άτομα αυτός, ένας ψάρτης και ένας λαϊκός, ας πούμε. Αλλά ήταν στην καθημερινότητά του η Θεία Λειτουργία, και κάποιες φορές
για να μου θυμάμαι, έτσι, για να μου πει, συμβουλεύοντάς μου να μην δίνω σημασία στους πειρασμούς, αλλά να τους αφήνω όσο μπορώ, έτσι, να τους προσπερνάω, μου έλεγε, θυμάμαι τον γέροντα Ιάκωβο, που ήταν κυκλωμένος από δαίμονες και αυτός ατάραχος, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, συνέχιζε τη δουλειά του χωρίς να τους δίνει καμία σημασία. Και ο Ειρηναίος, λοιπόν, ο πρώην Κρήτης, Άγιος Κρήτης, Άγιος Κρήτης, ο Μακαριότατος, είχε επαφή με τον Άγιο Ιάκωβο, είχε γνωριμία και στις πνευματικές του συμβουλές έτσι έπαιρνε από αυτόν παράδειγμα και το μετέδιδε σε εμάς. Κύριε Κεσελόπουλε, επειδή πολλοί κόσμος ακούει Άγιος και πηγαίνει το μυαλό του σε κάτι εξωπραγματικό, μακρινό, μιας άλλης εποχής, εσείς γνωρίσατε έναν Άγιο από κοντά. Τα χαρακτηριστικά του ποια ήταν, τα πολύ βασικά θα λέγατε, η απλότητα, η ησυχία, έβλεπε την καρδιά, τι θα μας λέγατε, τι είναι ο Άγιος. Να σας πω, είχα την ευλογία να, έτσι, μ' αξίωσε ο Θεός, να έχω την ευλογία να γνωρίσω αρκετούς από αυτούς που πλέον είναι επίσημα αγιοκαταταγμένοι. Βέβαια. Μεγάλη ευλογία για όλη μας τη ζωή, μεγάλη παρακαταθήκη. Αυτό που υπάρχει σαν οτροπία και βλέπεις, έτσι, και όπως αρέσει στον κόσμο έτσι να προβάλλονται κάποια πράγματα, νομίζουν ότι οι Άγιοι είναι λίγο Σούπερμαν, λίγο medium, λίγο έτσι με υπερφυσικά χαρίσματα που θα πας και θα δεις και θα κάνεις και όλα αυτά τα πράγματα. Ο κόσμος μια τέτοια εντύπωση θέλει να έχει, όντως. Υπάρχει λοιπόν από τη στραβή χρήση του διαδικτύου κυρίως και εκμεταλλευόμενη αυτή την ανάγκη του ανθρώπου, ας πούμε, για κάτι τέτοιο ή για εύκολες λύσεις ή για οτιδήποτε, μια τέτοια νοοτροπία. Ναι. Όμως οι Άγιοι δεν είναι σίγουρα αυτό το πράγμα. Σίγουρα δεν είναι αυτό το πράγμα. Και όπου ακούς τέτοια πράγματα, πολλά έτσι να προβάλλονται κάτι περίεργα θαύματα και όλο αυτό το πράγμα, εκεί θέλει πάρα πάρα πολύ προσοχή. Καταρχήν οι Άγιοι δεν έχουν καθόλου προβολή. Καθόλου προβολή. Δεν θέλουν την προβολή, μάλιστα. Το πρώτο είναι, κρύβονται. Κρύβουν και την αρετή τους. Οι ίδιοι κάνουν τεράστιο αγώνα να κρύψουν την αρετή τους. Ναι. Ο ίδιος ο Θεός τους προδίδει. Δεν γίνεται να κρυφτεί η χάρη τους. Ναι. Είναι τόσο πολλοί, ας πούμε, αλλά οι ίδιοι προσπαθούν να κρυφτούν. Mm. Αυτό έκανε επιμελώς ο Άγιος Ιάκωβος και γι' αυτό και το ζηλεύανε οι τότε άλλοι Άγιοι της εκείνης εποχής, ας πούμε ο γέροντας Παΐσιος, ο γέροντας Πορφύριος, ότι αυτός είχε καταφέρει και είχε κρυφτεί και δεν είχε αποκαλύψει το μέγεθος της αρετής του. Οπότε το πρώτο είναι ότι σίγουρα ο Άγιος είναι ταπεινός και δεν προβάλλεται σε καμία περίπτωση. Μισεί την όποια προβολή και ακόμα και θαύμα να γίνει διαπρεσβειών του, γιατί το θαύμα πάντοτε το κάνει χάρη στο Θεό. Και αυτό ο Άγιος το ξέρει. Γι' αυτό και δεν το θεωρεί δικό του κατόρθωμα. Η χάρις είναι χάρις, είναι δώρο. Ναι, οπότε ο Θεός ενεργεί και το κάνει. Οπότε το θέμα είναι λοιπόν ότι οι Άγιοι είναι πάντοτε ταπεινοί, δεν προβάλλονται, αλλά το πιο βασικό από όλα, εντάξει, σίγουρα υπάρχει το χαρακτηριστικό κοινός παρανομαστής της άσκησης στους Αγίους. Δηλαδή, άσκηση, βέβαια. Αλλά η άσκηση είναι ένα δεδομένο και ένα ζητούμενο για κάθε χριστιανό στο μέτρο που μπορεί και εφαρμόζει το Ευαγγέλιο. Η άσκηση δεν είναι μόνο για τους μοναχούς, η άσκηση είναι και για τους λαϊκούς. Στο μέτρο λέμε που αναλογεί στο καθένα, βέβαια. Εκεί βέβαια η άσκηση είναι αρκετά πιο εντατική και μεγάλη. Και βέβαια μερικά χαρίσματα είναι και ουράνια. Λέμε νηστεία, αγρυπνία, προσευχή, ουράνια χαρίσματα λαβών. Δεν είναι και αυτονόητα κάποια ακραία πράγματα. Αλλά γενικά η άσκηση είναι θεμελιώδη στοιχείο της Ορθοδόξου πίστεως και ζωής. Αλλά πέρα από αυτά λοιπόν, το βασικότερο είναι ότι πήγαινε σε αυτούς τους ανθρώπους. Εγώ ήμουν παιδάκι.
και έφευγες με τρία πράγματα. Έφευγες εγώ προσωπικά τουλάχιστον έφευγα από αυτούς γεμάτος αγάπη, γεμάτος χαρά, γεμάτος ειρήνη. Χαρά, ειρήνη και την αγάπη που είπατε. Αγάπη, ναι. Χαρά, ειρήνη. Ναι, ναι, ναι. Έφευγα χαρούμενος, αλλά όχι με μια χαζοχαρά, επιτρέψτε μου τον ουσιαστική, όρο. Βιωματική. Με μια ουσιαστική, ναι. Με μεγάλη ειρήνη παράλληλα. Αυτό για μήνες μετά μπορεί από μια επίσκεψη ένα τέτοιον άνθρωπο να είχες αυτή την επίδραση στην ψυχή, ναι, σου. Ναι, ναι. Της αγάπης, της χαράς και αλλά της ειρήνης. Και την απλότητα που είπατε θα κρατήσουμε. Απλώς να ολοκληρώσω μόνο, ναι, αυτό θα σας πω, ότι τελικά μεγαλώνοντας συνειδητοποιείς ότι ο καρπός του πνεύματος εστίν αγάπη, χαρά, ειρήνη. Και τελικά αυτό που είχαν αυτοί οι άνθρωποι όταν μια ψυχή ήταν δεκτική να κοινωνήσει μαζί τους ήταν ότι σου μεταδίδανε τον ίδιο το Θεό που τον είχαν μέσα τους πλούσιο. Και αυτό το πράγμα μεταδιδόταν, αυτή η κατάσταση εν την ημέτρο, αναλόγως στον καθένα, μεταδιδόταν και σε σένα. Και έφευγες αυτό που λέγαμε αναπαυμένος. Εγώ ήμουν ένα παιδί με αυτούς τους τρεις μεγάλους που ανέφερα, αλλά αυτό είναι η εμπειρία, δηλαδή, που είχα από αυτούς τους τρεις. Δεν τους έβλεπες ούτε να πετάνε, ούτε δεν ξέρω κι εγώ τι να κάνουν, να είναι δύο μέτρα πάνω από τη γη, ούτε να εξαφανίζονται και να εμφανίζονται, τίποτα από όλα αυτά. Ναι, που πήγαινε έχουμε σε καμιά φορά ως άλλους. Ήταν απλοί άνθρωποι. Πήγαινε σε και έβλεπες έναν απλό ανάπαυση. Άνθρωπο που ήθελε να σε κάνει και να γελάσεις και να χαρείς και όλα αυτά, αλλά πάνω απ' όλα σου μετέδιδε την αγάπη του. Έφευγες ξέροντας. Γι' αυτό και άκουσα πάρα πολλούς που λένε «Εμένα ο τάδε γέροντας μ' αγαπούσε περισσότερο». Και σένα και εμένα, όλο τον κόσμο αγαπούσε περισσότερο ο γέροντας. Γιατί αυτό τηρούσε τη βασική εντολή του Ευαγγελίου στα απόλυτα. Αγαπήσεις Κύριον του Θεόν σου εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της καρδίας και εξ όλης, ναι, ναι, της διανοίας και τον πλησίον σου ως αυτόν. Κύριε Κεσσαλόπουλε, κάπου εδώ πρέπει να κλείσουμε. Ήταν πολύ σημαντικά αυτά που μας είπατε. Να πω βέβαια, αναφέρατε την οικογένειά σας, ότι ο πατέρας σας είναι σπουδαίος ακαδημαϊκός δάσκαλος, καθηγητής της θεολογικής σχολής και σεβαστός μου δάσκαλος τα χρόνια τα φοιτητικά. Και είπατε και για τον Άγιο Συσσανίου, τον Μακαριστό Παύλο, και πώς συνδυάζεται η ακαδημαϊκή με την απλή εκκλησιολογική ζωή. Και το είπατε πάρα πολύ ωραία. Ίσως και αυτό πρέπει να το κρατήσουμε πολύ ζωντανό, διότι ένας σπουδαίος ιεράρχης, ο Άγιος Συσσανίου, ήταν κοντά του, ο πατέρας ως καθηγητής, αλλά και εσείς. Ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία και που τα είπαμε μετά από τόσο καιρό, τόσα αυτό χρόνια. Ήταν ιδιαίτερη μου χαρά που μπορέσαμε, και εγώ είχα έρθει και παρόν στην εκπομπή αυτή κάποτε. Ναι, βέβαια, βέβαια. Με αφορμή τις κατασκηνώσεις απάνω, ναι, στην Ανώπολη, όπου επί δύο χρονιές είχα βοηθήσει εκεί πέρα, είχα διακονήσει εκεί πέρα. Ήταν ιδιαίτερη μου χαρά και συγκίνηση που έστω μετά από τόσα χρόνια, έστω και έτσι τηλεφωνικά, υπήρχε αυτή η μικρή παρέμβαση και δική μας πολύ μεγάλη χαρά. Ναι. Και μιλήσαμε έστω και με αυτόν τον τρόπο. Και μας ένωσε ο Άγιος Ιάκωβος. Την ευχή του Αγίου να έχουμε. Την, ναι, ευχή του Αγίου. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε θερμά και καλή χρονιά να έχουμε. Πατέρα Νικόλα, είπατε προηγουμένως και κάποια πράγματα. Είδαμε πολλές φωτογραφίες την ώρα που μιλούσε ο κύριος καθηγητής. Πάρα πολλοί κόσμος όταν κοιμήθηκε, αλλά και κοντά του, και φωτογραφίες. Και αναφέρονται ότι πολλοί κόσμος πήγε να αναπαυθεί. Τα θέματα που ανακοινούσε κυρίως ποια ήταν, γιατί συζητούσε ο Άγιος, ξέρουμε, τι τον απασχολούσε? Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι πάντοτε ο Άγιος Ιάκωβος κρυβότανε, αλλά ο Θεός τον απεκάλυπτε. Ήτανε μεγαλοπρεπής, αναπρότητη. Ενώ πολλά γράμματα δεν πρέπει να ξέρω. Όχι, σας είπα προηγούμενος, ναι. Ήταν μεγαλοπρεπής, αναπρότητη. Και αυτό είναι το χαρακτηριστικό όλων των Αγίων. Ναι. Ο Άγιος Ιάκωβος ήταν, όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, το χαρακτηριστικό του, το πιο σημαντικό πράγμα το οποίο μπορούσε να μπορούσε κανείς να πει για τον Άγιο Ιάκωβο ήταν ότι είχε το χάρισμα της πατρότητας. Και αυτό το χάρισμα βέβαια είναι από το Θεό. Δεν
το επιδιώκει κανείς, ούτε το σπουδάζει, ούτε... Ναι, είπατε και χωρίς κανένα γεροντισμό. Και χωρίς κανένα γεροντισμό, ακριβώς. Γιατί, το λέω αυτό γιατί ξέρω γιατί το λέω. Τραβούσε σαν μαγνήτη στους ανθρώπους για να τους δείξει ακριβώς το Χριστό. Ναι. Όχι για να δουν οι άνθρωποι έναν ιερομόναχο που έχει προφητικά χαρίσματα, που έχει διορατικά χαρίσματα. Καθόλου δεν τον ενδιαφέρει αυτό. Ήξερε ότι τα είχε. Ναι. Αλλά ο Θεός τον απεκάλυπτε μέσα από την ταπείνωσή του και μέσα από τον βαθύ πόθο που είχε ο Άγιος Ιάκωβος, να μην αποκαλυπτεί σε κανένα, να μείνει ένας ασήμαντος για τον κόσμο ιερομόναχος. Όπως και όλους τους Αγίους βέβαια, όμως ο Θεός τον αποκάλυψε στους ανθρώπους. Ναι. Η δόξα του Θεού, όχι η δόξα του Θεού. Ναι. Ο άνθρωπος αγωνίζεται και ο Θεός δίνει τα χαρίσματα σε κάθε άνθρωπο όπως και όποτε πρέπει. Κρίνει ο Θεός. Εκείνος κρίνει. Ναι, ναι. Εμείς δεν πρέπει να ζητάμε. Είτε κληρικοί είμαστε είτε λαϊκοί, δεν πρέπει να ζητάμε. Μπορούμε να ζηλέψουμε με την καλή έννοια τα χαρίσματα, ναι, και να προσπαθήσουμε να αγωνιστούμε, αλλά όχι να ζητάμε. Το να ζητάς από το Θεό είναι, θα λέγαμε, ύβρις. Δεν είναι ορθό. Δεν είναι πνευματικό. Αυτό που είπε και ο κύριος καθηγητής προηγουμένως είναι ότι θέλω να πω το εξής. Στην Εκκλησία μας η πράξη με τη θεωρία συνδέονται άρρηκτα. Ο Άγιος Ιάκωβος και όλοι οι Άγιοι, είτε παλαιότεροι είτε νεότεροι, είτε ήταν γράμματοι είτε ήταν αγράμματοι, αυτό το οποίο συνέδεσαν ήταν αυτό το πράγμα. Δεν χωρίζεται η θεωρία, δεν χωρίζεται η θεολογία, η ακαδημαϊκή, να το πω έτσι, που οι άνθρωποι αυτοί, όπως ο Άγιος Ιάκωβος που ήταν αγράμματοι, τη γνώριζαν εμπειρικά. Βέβαια. Από την πράξη, από την καθημερινή ζωή, από την πνευματική και λειτουργική ζωή. Γι' αυτό και αν κανείς δει ανθρώπους του παλιού καιρού μας, που ήταν αγράμματοι και απλοί, έβλεπες ότι σε δίδασκαν από την εμπειρία που είχαν, εμπειρία. Γιατί αναφέρεται και όταν πήγε, δεν τον ήθελαν. Έτσι, δεν τον ήθελαν. Δεν εγώγγιξε. Και δεν εγώγγισε, αλλά και δεν επιδίωξε να τον θέλουν. Α, δεν επιδίωξε να γίνει αίρεστος στους ανθρώπους. Κανείς. Δεν επιδίωξε τίποτα. Όπως θέλουν πολλοί. Εκείνος, ναι, ναι, έκανε αυτό που του είχε πει η μητέρα του, αυτό που του είχε πει η Αγία Παρασκευή, αυτό το οποίο του είπε ο Άγιος, ο ίδιος ο Όσιος Δαβίδ, όταν πήγε στο μοναστήρι μετά τη στρατιωτική του θητεία το 1952. Ναι. Του είπε κάτσε εδώ, ναι, του παρουσιάσει ο ίδιος ο Άγιος Δαβίδ. Και του είπε κάτσε εδώ και αν μείνεις και τηρήσεις τις μοναχικές αρετές που είναι υπακοή, παρθενία και ταπείνωση, τότε θα σε αξιώσει ο Θεός να σε προσκυνήσουν και πατριάρχες και επίσκοποι και ιερείς και κόσμος πολλής, αλλά εσύ θα μείνεις απείραχτος. Ναι, ναι. Και πραγματικά ο Άγιος Ιάκωβος το άκουσε αυτό, είδα τον Όσιο Δαβίδ, αυτό βέβαια στα μάτια πολλών ανθρώπων φαντάζει εγώ ίσως εξωπραγματικό, αλλά είναι η εμπειρία της Εκκλησίας μας. Ναι. Είδα τον Όσιο Δαβίδ και πράγματι έμεινε απείραχτος ακόμα και τότε που του το είπε ο Όσιος Δαβίδ. Μάλιστα. Έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας τηλεφωνικά τον πατέρα Γαβρίλ. Ο πατέρας Γαβρίλ είναι ο καθηγούμενος της Ιεράς Μονής του Οσίου Δαβίδ στην Εύβοια. Πατέρα Γαβρίλη, καλησπέρα από την Κρήτη, την ευχή σας. Ευχαριστούμε θερμά. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευλογία Θεού να έχουμε όλοι. Χαιρόμαστε πολύ. Είστε στο χώρο που έζησε ο Άγιος. Φαντάζομαι και προσωπικά θα τον είχατε γνωρίσει. Ναι, ναι. Ναι, και θέλαμε έτσι βιωματικά, επειδή στην τηλεόραση πάντα μιλούμε πρακτικά. Όταν το γνώριζε κάποιος, τι αποκόμιζε από το χαρακτήρα του και από τον άνθρωπο που λέμε πατέρα Ιάκωβο? Ναι, άνθρωπος του Θεού. Αυτό αποκόμιζε. Ναι. Παρουσία του Θεού στη γη. Ναι. Αυτό ήταν ο Πατριάκος. Μόνο δηλαδή που μιλούσε μαζί του, που τον έβλεπε, αναπαυότανε ένας επισκέπτης όταν πήγαινε.
Ναι. Αυτό θέλετε να πείτε. Ήθελα να ρωτήσω τα θέματα που συζητούσε, που ανακοινούσε καθημερινά, ποια ήταν περίπου, τι τον απασχολούσε? Τα πάντα. Ό,τι απασχολεί τον άνθρωπο στην καθημερινότητά του. Ναι. Διότι βλέπετε, επειδή ήταν άνθρωπος αγάπης, συγγνώμη, και γι' αυτό κατοικούσε και ο Θεός σε αυτόν, αφού ο Θεός είναι αγάπη, τρέχαν οι πάντες κοντά του. Δικισμένος και με το διορατικό και το προορατικό χάρισμα και το ιαματικό, και πράγματι, όπως είπε ο κληρικός που έχετε στην εκπομπή σας, ναι, το ομολογούσε πάντοτε ότι ήταν χαρίσματα αυτά του Θεού για να διακονεί τους ανθρώπους. Τρέχανε όλοι οι άνθρωποι και κατέδεταν τα προβλήματά τους, τα θέματά τους, τα καθημερινά. Μάλιστα. Οπότε, ναι, οπότε ο λόγος του ήταν πάντοτε επίκαιρος και πάντοτε έδιδε λύσεις στα καθημερινά προβλήματα των ανθρώπων. Ήταν ένας άνθρωπος που είχε και αυτό το διορατικό, όπως ο Άγιος Παΐσιος. Δηλαδή, πήγαιναν κάποιοι, μιλούσαν μαζί του και ήξερε πράγματα να τους πει από τη ζωή τους. Τα πάντα, τα πάντα. Έκανε ακτινογραφία της ψυχής τους. Ναι. Αυτό φαντάζομαι θα το έκρυβε κιόλας. Δεν θα ήθελε να φαίνεται. Πώς φαινόταν, ναι, όμως, και το ξέρατε ότι όντως είχε το διορατικό? Το έκρυβε επιμελώς, όπως υπόθηκε. Γι' αυτό και ο Άγιος Παΐσιος και ο Άγιος Πορφύριος ομολογούσαν ότι ήταν ο πιο ταπεινός άνθρωπος του αιώνα μας. Αλλά αφού έδινε απαντήσεις στα θέματα των ανθρώπων πριν καν το ρωτήσουμε. Α, μάλιστα, ναι. Ναι. Εμείς βλέπουμε, καθώς μιλούμε, και φωτογραφίες. Μου έκανε εντύπωση πάρα πολύ κόσμος όταν κοιμήθηκε. Λίγο μετά την ώρα που γινόταν η εξόδιος, και φαντάζομαι ότι πάρα πολλοί προσέτρεχαν και από διάφορα μέρη να ακούσουν τη συμβουλή του. Νέοι άνθρωποι πήγαιναν κοντά του? Ναι, ναι. Πήγαιναν, βέβαια, ερχόντουσαν. Σας έλεγε κάτι πάνω σε αυτό, δηλαδή πώς έβλεπε την νεολαία την εποχή εκείνη? Κοιμήθηκε το 91. Τι, ναι, ναι, με τα προβλήματα που του έλεγαν, έχετε κάτι να μας πείτε σε αυτό? Συνιστούσε στους γονείς να τα αντιμετωπίζουμε πολύ αγάπη τα παιδιά. Με το αυστηρό έλεγε δεν πάει. Γιατί κάποια στιγμή θα σου πούν σηκώνομαι και φεύγω, και εκεί που θα πάνε θα είναι χειρότερα από Σόδωμα και Γόμορα, έλεγε. Με πολύ αγάπη έλεγε να τα αντιμετωπίζουμε τα παιδιά. Α, μάλιστα. Και ναι, το λέω αυτό διότι έχουμε την εικόνα ότι η Εκκλησία έχει κάποιες απαγορεύσεις ή βάζει κάποια όρια, αλλά πολλοί Άγιοι γνωρίζουμε, είχανε μεγάλη αγάπη και ανέπαυαν τον κόσμο. Αυτό ο Άγιος πώς το συνδύαζε? Όταν εξομολογούταν πάρα πολύ, του έλεγαν πράγματα εκτός Εκκλησίας, η αντιμετώπιση του ποια ήτανε? Πάντοτε με την αγάπη. Βέβαια, δεν παρέλειπε να τηρεί τους κανόνες της Εκκλησίας μας, αλλά με πολλή διάκριση, με πολλή αγάπη και με πολλή επίοικια. Γιατί έλεγε, ναι, ναι, αν εγώ φερθώ αυστηρά και αυτός ο άνθρωπος φύγει από εδώ απογοητευμένος και οι λογισμοί τον νικήσουν, και έξω από εδώ ξέρει να υπερβάλλει στους λογισμούς και του συμβεί κάτι, εγώ τι λόγο θα δώσω στο Θεό? Μάλιστα. Έτσι πάντοτε, ναι, και για αυτό το λόγο, αλλά επειδή ήταν και άνθρωπος αγάπης και ιδιαιτέρως της προσευχής, νυχθήμερης προσευχής, και έλπιζε πράγματι στα αποτελέσματα της προσευχής. Ναι, υπάρχει μια εντύπωση ότι οι Άγιοι είναι άνθρωποι εξωπραγματικοί μιας άλλης εποχής. Με αυτό που περιγράφεται φαίνεται η απλότητά του και πώς πρακτικά αντιμετώπιζε πολλά θέματα. Είπε ο πατέρας... Θα σας έλεγα ότι... Ναι, ναι. Με συγχωρείτε, θα σας έλεγα, ναι, ναι, ότι ήταν πιο άνθρωποι από τους ανθρώπους οι Άγιοι. Πιο άνθρωποι, και τους έχουμε κάτι μακρινό μάλιστα, πιο, ή αυστηρούς πολύ, ή εξωπραγματικό, πιο άνθρωποι από τους ανθρώπους. Είπε ο πατέρας Νικόλαος και πολλά προβλήματα που αντιμετώπισε στην νεότητά του. Εμείς σήμερα θέλουμε την ευκολία. Συζητούσε ποτέ για αυτό το θέμα, το τι αντιμετώπισε παλιά? Ναι, ναι, συζητούσε για όλες τις δυσκολίες. Αλλά ήταν από εκείνους τους ανθρώπους που, όπως πάντα τόνιζε και ο άξιος διάδοχός του, Άγιος Γέροντας κι αυτός, ο μακαριστός Γέροντας Κύρος, για τον οποίον καθημερινά έχουμε και αυτόν μαρτυρίες για τη ζωντανή παρουσία στη ζωή των ανθρώπων, έλεγε ότι ο Γέροντας Ιάκωβος
εβίαζε τον εαυτό του για το κάθε τι. Άλλωστε αυτό δεν μας λέει ο Θεός. Ναι. Ότι η βασιλεία του Θεού βιάζεται και βιαστεί αρπάζους είναι αυτοί. Ναι. Αυτό έκανε ο Άγιος Ιάκωβος. Μακριά από το πνεύμα που και τη καλοπέρασης πολλές φορές που κατακλείζει την εποχή, υπήρχε αυτή η άσκηση που την είχε και ο Άγιος. Σήμερα πέθανε το 1991. Έτσι πέρασαν 32-33 χρόνια. Εσείς είστε στη θέση αυτή που ήταν και είστε ηγούμενος. Την εποχή σήμερα τη θεωρείτε χειρότερη, ευκολότερη, καλύτερη σε σχέση με τότε? Δυσκολότερη. Δυσκολότερη. Πνευματικών προβλημάτων. Ναι. Ο ίδιος το είχε πει σε πνευματικά παιδιά που τον είχαν επισκεφθεί σε κάποια νοσηλεία του, λίγο πριν την κοίμησή του. Ότι θα δοκιμαστεί και η Εκκλησία και το έθνος. Πολλά θα δουν τα μάτια μας. Αλλά θα κάνετε υπομονή. Θα κάνετε υπομονή για λίγο, για λίγα, για να κερδίσετε πολλά. Έχετε πίστη Θεού. Πάντοτε τόνιζε. Μάλιστα. Υπομονή για λίγο και θα έρθει μετά η υπομονή για λίγο ή για λίγα. Και... για λίγα και θα κερδίσετε πολλά. Της εποχής του τα θέματα, τα κοινωνικά, τα δημόσια, τα σχολίαζε ποτέ? Σας έκανε κάποιες νήξεις? Ναι, πάντοτε, πάντοτε. Ναι. Στις συζητήσεις, μετά τη λειτουργία, ακολουθούσε το πρωινό καφεδάκι στο Αρχονταρίκι, όπου εκεί πάντοτε μιλούσε ο γέροντας τους ανθρώπους και πάντοτε έλεγε τα προβλήματα που του κατέθεταν, είτε διαζώσεις, είτε με επιστολές. Α, μάλιστα. Ναι. Α, επικοινούσε και με επιστολή, βέβαια. Σαν άνθρωπος φαντάζομαι δεν θα ήταν καθόλου αυστηρός. Αυτό έχω καταλάβει για το χαρακτήρα του. Πώς φερόταν στους άλλους μοναχούς, αδερφούς μέσα στη Μονή? Με όλο τον κόσμο ήταν πολύ επίοικης. Με τους πατέρες επίσης. Με κάποιους από τους πατέρες ήταν λίγο πιο αυστηρός. Mm. Και όταν κάποιος νεότερος αδερφός τον ρώτησε γιατί στον πατέρα Κύριλο Φερυπίνη, στον πατέρα Σεραφίνη είστε έτσι λίγο πιο αυστηρός, τους είπε γιατί εκείνοι το αντέχουν. Εσάς, αν σας έλεγα κάτι από ό,τι λέω σε αυτούς, θα τα είχατε μαζέψει την ίδια ώρα και θα φεύγατε. Ναι. Ήταν έτσι με πολλή διάκριση και πάντοτε παιδαγωγούσε εν Χριστώ με σκοπό τη σωτηρία των ψυχών που του ανέθεσε ο Θεός. Και αυτό η διάκριση, πολύ σημαντικό. Πατέρα Γαβρίλη Άγιε Καθηγούμενη, πρέπει να κλείσουμε σε ένα-δύο λεπτά την εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που δεχτήκατε να είστε. Ξέρω ότι δεν βγαίνει στην τηλεόραση, αλλά να είναι κοντά μας για να έχουμε και βιωματικά ένα πρόσωπο που τον ήξερε. Σας ευχαριστούμε θερμά την ευχή σας. Η ζωντανή παρουσία του πάντως και σήμερα έτσι είναι στη ζωή των ανθρώπων και από την Κρήτη, να σας πω αυτό και θα κλείσουμε. Αν επιτρέπετε. Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Ναι. Είχαμε ένα γράμμα Χαρά Τριανταφύλου, λέγεται. Η οποία πήγε στην εκκλησία την ημέρα της εορτής του, δεν τον ήξερε τον Άγιο Ιάκωβο, άκουσε τα τροπάρια της εορτής, είδε και μια εικόνα που κρατούσε μια κυρία του Αγίου Ιακώβου, την προσκύνησε, τον έβαλε στην ψυχή της. Πήγε στο σπίτι της και τον είδε ολοζώντανο μέσα στο σπίτι της. Την ευλόγησε και της είπε «Μη φοβάσαι, εγώ τώρα θα είμαι μπροστά της οικογένειάς σου». Πήγε, το κατέθεσε στον πνευματικό της, τον πατέρα Φιλοκτήμονα, και εκείνος της είπε να στείλει επιστολή και να αναφέρει λεπτομερώς για τη ζωντανή παρουσία του Αγίου στη ζωή της. Τέτοιες μαρτυρίες έχουμε πάμπολες, που αποδεικνύει αυτό που έλεγε συνεχώς ο Άγιος Ιάκωβος, ότι ζει Κύριος ο Θεός, είναι ζωντανός ο Θεός, είναι ζωντανή η πίστη μας. Ναι, πολύ καλά κάνετε και το αναφέρετε, γιατί το πρακτικό μας ενδιαφέρει ιδιαιτέρως. Ευχαριστούμε θερμά την ευχή σας και να εύχεστε και για μας. Την ευχή των Αγίων μας. Ευχαριστούμε πολύ εμείς. Εγώ ευχαριστούμε θερμά. Πατέρα Νικόλα, έχουμε ένα-δύο λεπτά να κλείσουμε την εκπομπή. Κάτι να μας πείτε που να το προσέξω για το κλείσιμο. Πάντως είπατε μερικά πολύ σημαντικά και για το χαρακτήρα του και πώς πρέπει την πατρότητα να τη βλέπουμε στην Εκκλησία. Πολύ σημαντικό είναι αυτό που είπε ο ηγούμενος της Μονής, ότι οι Άγιοι, και ο Άγιος Ιάκωβος, αλλά και όλοι οι Άγιοι, είναι άνθρωποι σαν και μας, δεν είναι άνθρωποι εξωγήινοι,
δεν είναι εξωπραγματικοί. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ζουν με μας, ζουν για μας και ακόμα και εσύ, και δεν έχουν σταματήσει ποτέ να ζουν μέσα στον κόσμο. Εμείς πρέπει να αγωνιστούμε, οφείλουμε να αγωνιστούμε μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας για να ανοίξουν τα δικά μας μάτια, να δούμε και τους σημερινούς Αγίους που υπάρχουν στον κόσμο. Διότι η Εκκλησία ουδέποτε έπαψε να έχει Αγίους. Πολλές φορές όμως κρατούνται οι οφθαλμοί μας, όπως κρατούνταν οι οφθαλμοί όταν ο Χριστός πήγαινε με τους τρεις Αποστόλους του Εμαούς και δεν τον εγκατάλαβαιναν. Το ίδιο γίνεται και στην εποχή μας. Πολλές φορές κρατάει ο Θεός ή κρατούμε εμείς με τα πάθη μας τους δικούς μας οφθαλμούς κλειστούς και δεν μπορούμε να μυρίσουμε και να ζήσουμε και να ζητήσουμε και να καταλάβουμε την Αγιότητα η οποία πάντοτε υπάρχει μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Τι είναι οι Άγιοι? Το εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο. Το εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο. Νομίζω και ένα εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο ήταν και αυτός για τον οποίο μιλήσαμε σήμερα. Ο Άγιος Ιάκωβος, ο Ενεβία, ο νέος αυτός μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας μας, του οποίου τις ευχές και τις ευλογίες επικαλούμαστε για όλους μας. Και αυτό το οποίο είπε και ο Γέροντας της Μονής είναι να μην, που έλεγε ο Άγιος Ιάκωβος, θα περάσουμε δυσκολίες, θα περάσουμε δοκιμασίες, ήδη τις περνούμε, αλλά να μην χάνουμε την ελπίδα μας και το θάρρος μας. Μικρό θα είναι και μετά θα έρθει η Ανάσταση. Γιατί πάνε μετά το Σταυρό, έρχεται η Ανάσταση. Οι Άγιοι είναι σταυροαναστάσιμοι. Είναι σταυροαναστάσιμοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και με αυτό νομίζω είναι το καλύτερο για να κλείσουμε την εκπομπή. Να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Γιώργο Κεσελόπουλο, τον καθηγητή, τον καθηγούμενο της Μονής όπου ήταν ο Άγιος, τον πατέρα Γαβρίλη. Θερμές ευχαριστήσεις. Πατέρα Νικόλαε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Δική μου χαρά. Κυρίες και κύριοι, κυρίως ευχαριστούμε όλους εσάς. Μιλήσαμε για τον Όσιο Ιάκωβο, τον Ενεβία. Θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Από όλους εμάς στην Κρήτη TV. Και τον Ορθόδοξο Λόγο, χαίρετε.